Καταρχήν το καρναβάλι. Καρναβάλι ξέρετε ότι άρχισε το 2008 με τη θητεία τη δική μας. Την πρώτη θητεία. Το 2008 με πρόεδρο τον Δημήτρη τον Φλεβάρη. Όλος περιέργος, για πρώτη φορά η Κόρυθος δεν είχε σχέση ποτέ με καρναβάλι, είχε μεγάλη επιτυχία. Πλέον έγινε θεσμός. Μετά μόνο μία χρονιά, αν δεν κάνω λάθος, δεν έχουμε κάνει από τότε. Και ούτε έχουμε γίνει, δεν έχουμε φουσκώσει τα παγόνια και να λέμε ότι κάνουμε το καλύτερο καρναβάλι. Όχι κύριε, δεν κάνουμε εμείς το καλύτερο καρναβάλι. Κάνουμε ένα ωραίο καρναβάλι για τους Κορίνθιους, το απολαμβάνουμε, το χαιρόμαστε. Και αυτό είναι όλο. Με όσο το δυνατόν μικρότερα ποσά στον προϋπολογισμό. Με 20.000 ευρώ μαζί με το ΦΠΑ, ο Νίκος μου είπε την προηγούμενη παρατήρηση, αλλά εγώ βλέπεις είμαι ευθύς να τα λέω. Λέει, μη λες 25-16 γιατί είναι σύνο ΦΠΑ. 20 μαζί με το ΦΠΑ και τα ακούσατε τα χρήματα. Και βέβαια τα άκουσε και ο φίλος μας ο Γιώργος εδώ ότι έγινε, πλούτησε και είπε στο Δημοτικό Συμβούλιο χτες που πήγαν τα χρήματα, που πήγαν στα ηχητικά, στο συγκρότημα, σε 9 εκδηλώσεις στα χωριά, στην παρέλαση. Έλεος τώρα. Ας ασχοληθούμε με την ουσία και ας αφήσουμε τώρα τα παραλυπόμενα. Ήταν ένα ωραίο καρναβάλι. Το καρναβάλι, να σας πω και κάτι άλλο, είναι πολύ σχετικό. Κάποιος του αρέσει. Αν θα με ρωτήσετε εμένα, θα πω ότι δεν μου αρέσει. Εσείς θα λέτε, εγώ όσο και να διαφωνώ, εσένα σου αρέσει. Προσωπική υπόθεση. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ήτυχε πάρα πολύ κόσμο, δεν απαγολάω θάλασσα, πάρα πολύ κόσμο, που σημαίνει ότι ο κόσμος το θέλει. Κανένας δεν βιάζεται και δεν εκβιάζεται να συμμετέχει στο καρναβάλι ή και να μην συμμετέχει να παρακολουθεί. Κανένας. Όλοι αυθόρμητα πάνε. Όλοι αυθόρμητα. Είτε είναι σχολεία, ούτε μιστάξαμε εκδρομές, ούτε συμμετοχές με χρήμα, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Κάποιες στολές έχουμε, συμπληρώνουμε κάθε χρόνο και αυτό είναι. Το απολαμβάνουμε, το χαιρόμαστε, μακάρι να συνεχίσει πολλά χρόνια αυτό το που κάναμε. Και δεν δημιουργούμε και κανένα πρόβλημα σε κανένα. Ούτε πήγαμε να κάνουμε αντίπραξη του Λουτράκη, που το κάνει την επόμενη μέρα, ούτε ακόμα και στα χωριά του Δήμου Κορινθίου. Συμβάλλουμε και εμείς να γίνουν στον Κόρφο, στο Σοφικό, στην Κλένια, στο Χιλιομόδι, στην Αρχαία, στα Θήκια. Αυτό είναι η άποψη δική μου, είναι προσωπική. Αν θέλετε, εγώ ό,τι και να πω, ο κόσμος. Και να σου πω και κάτι άλλο. Το κάναμε μία, το κάναμε δύο, το κάναμε τρεις. Εάν ο κόσμος δεν το ήθελε, είχε σταματήσει το καρναβάλι. Όσο και να λέτε και να γράφετε και να μην γράφετε, αν ο κόσμος δεν το θέλει, θα σταματήσει το καρναβάλι. Ο κόσμος το θέλει και μας πρόγνει μπροστά. Και να εμείς να μην το θέλουμε ως Δημοτική Αρχή, μας πρόγνει ο κόσμος. Πρέπει να γίνει. Και στα μέτρα αυτής της λιτότητας που έχουμε, τι είναι βρε παιδιά μια μέρα, 16 χιλιάρικα, τίποτα δεν είναι. Εσείς ασχοληθείτε με τα 16 χιλιάρικα. Όχι, εγώ δεν ασχοληθεί με τα 60 τα περσινά. Για 3 τα 16. Δεν ήταν 3. Πόσες εκδηλώσεις ήταν, 6 ήταν οι εκδηλώσεις. Για 3 μέρες. 9. Ναι, και 3 μέρες. Να ρωτήσω εγώ κάτι. Να τελειώσω και μετά. Εντάξει. Και κολλάμε 16, του χρόνου θα φέρουμε 36 και το αντίχρονο 76. Αν εμείς αξιολογούμαστε και κριθήκαμε από τον Κορινθιακό λαό και μας έδωσε πάλι το τιμόνι του Δήμου. Αν δώσαμε εκλογές, δεν είχαμε πέρσι. Δώσαμε 60 λέτε. Μας τίμησε ο Κορινθιακός λαός. Τρίτη φορά. Δεν έχει ξαναγίνει στο Δήμο Κορινθίων. Όλα αυτά όμως σας ξαναλέω είναι σχετικά. Αν δεν το θέλει ο κόσμος, δεν θα γίνει. Ο κόσμος το θέλει, το σπρώχνει και γίνεται. Και είναι και επιτυχημένο.